Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσουμε το αιώνιο ερώτημα. Πρέπει να λάβω υπόψη το χρώμα των μαλλιών, του δέρματος και των ματιών μου, προκειμένου να διαλέξω τα ιδανικά χρώματα για το μακιγιάζ μου? Όχι. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Πλάκα κάνω. Πραγματικά δεν πιστεύω πως χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη τίποτα. Όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτως χρώματος, δέρματος, μαλλιών, ρούχου, ζωδίου, κατοικιδίου και τα σχετικά, μπορεί να φορέσει ό,τι χρώμα θέλει και αυτή την άποψη θα αναπτύξω στο σημερινό βίντεο. Απλώς, πρωτού προχωρήσω στην επιχειρηματολογία, να σας πω ότι αυτό που φοράω στα χείλη είναι της NYX, ένα από τα Cosmic Metals, στο όνομα Dark Nebula. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θερμό μπλε. Επίσης, αυτό το μακιγιάζ είναι αυτό που φοράω στο βίντεο για το πρώτο ραντεβού, απλώς με διαφορετικό κραγιόν. Αναφέρθηκα ήδη σε έναν από τους όρους που θα χρησιμοποιήσω πολύ στο βίντεο αυτό και αυτός ήταν ο όρος θερμό ή ψυχρό. Το θερμό εγώ το αντιλαμβάνομαι ως κάτι που πλησιάζει περισσότερο στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο, σκεφτείτε δηλαδή φλογερά χρώματα, και το ψυχρό θεωρώ ότι είναι αυτά που έχουν μέσα περισσότερο μπλε. Όταν λέμε μπλε, δεν αναγνωρίζουμε μπλε-μπλε μέσα στα κόκκινα, για παράδειγμα. Εννοούμε όμως ότι ίσως είναι λίγο πιο ψυχρά, πιο δαμασκηνή, πιο του κρασιού, πιο μουντά τέλος πάντων. Και αν συμβουλευτούμε το τροχό των χρωμάτων, θα δούμε ότι πλησιάζουν περισσότερο προς τη μεριά του μοβ παρά προς τη μεριά του πορτοκαλί. Τώρα, εγώ χρησιμοποίησα το κόκκινο σαν παράδειγμα, αλλά βέβαια όλα τα χρώματα έχουν την ψυχρή και την πιο θερμή εκδοχή τους. Ας πούμε, η MAC έχει διαφορετική προσέγγιση στα ψυχρά και στα θερμά και προσμετρώνται αλλιώς. Αλλά δεν έχει τόσο αυτό σημασία όσο το να εξετάσουμε τα εξής. Πάρα πολλές φορές λαμβάνω ερωτήσεις από εσάς που μου λέτε τι μπορώ να φορέσω αν είμαι π.χ. πολύ χλωμή και ξανθιά με πολύ ανοιχτά μπλε μάτια, ή είμαι πολύ μελαχρινή και έχω μεσαίο τόνο δέρματος, νομίζω ότι το τάδε δεν θα μου πάει. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν τρόποι να φορεθούν τα πάντα από όλους. Και όταν λέω τρόποι, θα σας πω ότι εννοώ υπάρχουν κάποιες τεχνικές, αλλά κυρίως αυτό που εννοώ πάνω απ' όλα είναι φορέστε αυτό που σας ευχαριστεί. Εγώ προσωπικά είμαι φαν της αντίθεσης. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω πολύ μεγάλη απόκληση μεταξύ των χρωμάτων πάνω σε ένα πρόσωπο. Μου αρέσουν χρωματικοί συνδυασμοί όπως η Dita Von Teese, ξέρω εγώ λέω τώρα, που έχει μαύρα κορακά τα μαλλιά, βαμμένα, εντάξει. Πολύ ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και φοράει συνήθως πολύ σκούρα, βαθικόκκινα χείλη. Το ότι είναι λοιπόν, σχηματικά τελείως το λέω, κάτι κάτασπρο, με κάτι κατάμαυρο και επίσης κάτι εξίσου σκούρο στα χείλη ή και στα μάτια που τραβάει την προσοχή, με ευχαριστεί αισθητικά να το βλέπω. Αντίστοιχα, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα απολύτως μονοχρωματικά looks. Δηλαδή, αν μια κοπέλα είναι, για παράδειγμα, λίγο μαυρισμένη από το καλοκαίρι και έχει μελή μάτια και καστανά μαλλιά που έχουν και αυτά λίγες ξανθές αντάβιες και φακιδούλες και καφέ φρύδια και όλα κινούνται σε αυτούς τους καφέ λαδί τόνους, θα αναδείξω όλο αυτό το μπρονζέ, το μελή, το γλυκό τόνο και ενδεχομένως ένα μονοχρωματικό 90s μακιγιάζ που ήταν όλα καφέ, ας πούμε, και θερμά και κεραμιδί, να τις πήγαινε πάρα πολύ. Πολλές φορές λαμβάνω ερωτήσεις για το πώς να συνδυάσουμε τις σκιές. Έστω ότι βάζουμε άσπρο με μαύρο. Μια χαρά. Έστω ότι βάζουμε μπλε με κόκκινο. Επίσης μια χαρά. Πορτοκαλί με πράσινο. Μοβ με κίτρινο. Τα πάντα όλα. Όλα νομίζω ότι δουλεύουν μεταξύ τους. Είτε είναι συγγενικά, είτε είναι αντίθετα. Κάτι που θα σύστηνα σαν οδηγό για να μην δυσκολευτείτε να τα συνδυάσετε είναι να βάλετε το χρώμα που είναι πιο κοντά στον τόνο της επιδερμίδας σας στην κόγχη παρά στο βλέφαρο. Και με αυτό τι εννοώ? Θα προτιμούσα να κάνω μπλε smokey eye που να σβήνει σε κόκκινο, γιατί το κόκκινο είναι πιο κοντά στο σωμόν θεωρητικά της επιδερμίδας μας, παρά να κάνω κόκκινο smokey eye με μπλε κόγχη. Δεν έχει σημασία τι χρώματα θα επιλέξετε, σημασία έχει μόνο η τεχνική. Το πώς θα τα δέσετε μεταξύ τους, το πώς θα ξεθοριάζει το ένα μέσα στο άλλο, το πώς θα σβήνουν προς τον κρόταφο και εν τέλει αν θα δένουν και με τα χείλη. Αν και είναι κάτι επίσης το οποίο δεν λαμβάνω υπόψη πολύ συχνά, δηλαδή εγώ τα μπλε χείλη θα τα έκανα και με αυτά τα ουδέτερα μάτια και με μαύρο smokey eye και με μπορντό smokey eye που είναι το αντίθετο. Μπορεί να βρείτε με αυτούς τους πολύχρωμους συνδυασμούς ότι παραπέμπει λίγο σε 80s ή ότι καταλήγει λίγο kits, ας πούμε, ή παραφορτωμένο. Ναι, σίγουρα το μακιγιάζ σας θα έχει κάποιες αναφορές στη δεκαετία του 80, εάν είναι φούξια ρούζ μέχρι τον κρόταφο και μπλε σκιά μέχρι τα φρύδια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι λάθος. Κάποτε ήταν στη μόδα, σήμερα δεν είναι στη μόδα. Η μόδα αλλάζει κάθε δεκαετία, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και το λέω αυτό εγώ που έχω φτιάξει και βίντεο, ας πούμε, για τα λάθη του μακιγιάζ, στα οποία αναφέρομαι καθαρά στην τεχνική και στην τζαπατσούλα. Όχι στην χρωματική παλέτα. Δεν θεωρώ καμία χρωματική παλέτα λανθασμένη. Ένας οδηγός όμως που ακολουθώ προσωπικά
προκειμένου τα δικά μου μακιγιάζ να παραμείνουν σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα και τη δική μου αισθητική σικάτα και κομψά, είναι ότι δεν συνδυάζω δύο πολύ κραυγαλαία χρώματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν κάνω ένα πάρα πολύ ζωντανό μπλέσιμο OKI, δεν θα βάλω πολύ ζωντανό φούξι από κάτω. Δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει. Δεν σημαίνει ότι δεν το βλέπουμε στα βιντεοκλίπ ή ότι δεν είναι όμορφο ή ότι δεν στέκει. Απλώς δεν το θεωρώ απόλυτα φορέσιμο, οπότε προτιμώ ένα από τα δύο στοιχεία του προσώπου, είτε μάτια είτε χείλη, να το κρατάω μουντό, γκριζοπό, βαρετό. Αν κάνω, ας πούμε, κόκκινο smokey eye, στα χείλη θα βάλω κάτι καφεγκρί, να μην τραβάει την προσοχή. Ή μπορντό, αλλά και πάλι κάτι σκοτωμένο. Δεν θα βάλω δηλαδή πάρα πολύ ζωντανό κόκκινο και στα μάτια και στα χείλη. Θεωρώ ότι είναι αρκετά παροχημένο πλέον το να ταιριάζουμε τα χρώματα του προσώπου με το φόρεμα. Σίγουρα βγαίνει όλο το αποτέλεσμα πιο ειρηνικό και πιο ήπιο και πιο αναμενόμενο και μια χαρά όλα. Απλώς δεν είναι απαραίτητα ό,τι πιο δημιουργικό και δεν σημαίνει ότι το ασορτή είναι πιο άρτιο από το ατέριαστο. Γενικά, όλη αυτή η μόδα με το να ταιριάζουμε το πρόσωπο με το φόρεμα ξεκίνησε στη δεκαετία του 20, που οι φωτογραφίες δεν ήταν, είτε δεν υπήρχαν καν και υπήρχαν στα περιοδικά μόνο ζωγραφιές, ή όταν άρχισαν να εκδίδονται οι πρώτες σελίδες με φωτογραφίες γυναικών, οι οποίες βέβαια ήταν ασπρόμαυρες, είχαν επιχρωματιστεί με αποχρώσεις παρόμοιες με αυτές του φορέματος. Και έτσι η γυναίκα τότε το πήρε όλο αυτό της μετρητής και σου λέει: α, καφέ φόρεμα, καφέ σκιά, καφέ και στα χείλη. Υπάρχει επίσης η λογική ότι μια κοκκινομάλα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να φορέσει μοβ, γιατί πορτοκαλί με μοβ δεν πάει. Ή ότι αν βάλει πορτοκαλί στα μάτια θα φαίνεται όλη ένα χρώμα. Διαφωνώ κάθετα, νομίζω ότι η κοκκινομάλα, όπως και η ξανθιά, όπως και η μελαχρινή, μπορεί να φορέσει τα πάντα. Σίγουρα υπάρχουν χρώματα σκιών που κολακεύουν διαφορετικά χρώματα ματιών και αυτό βγάζει νόημα γιατί απλώς υπακούει στην χρωματική θεωρία. Υποτίθεται λοιπόν ότι αν έχετε πράσινα μάτια, τι είναι απέναντι από το πράσινο στον τροχό των χρωμάτων? Το κόκκινο. Άρα αν βάλετε μπορντό, χάλκινα, θερμά, μοβ και τέτοια, αυτό θα αναδείξει το χρώμα των ματιών σας ακόμα περισσότερο, σε αντίθεση με τη δεκαετία του 80 και πάλι θα αναφερθώ εκεί, που λέγαμε πράσινα μάτια, πράσινη σκιά, μπλε μάτια, μπλε σκιά. Αυτό βγαίνει όλο ένα χρώμα και το εργοστασιακό μπλε και το εργοστασιακό πράσινο, όταν μπαίνει σε ένα βλέφαρο που από κάτω υπάρχει το φυσικό μπλε ή το φυσικό πράσινο, απλώς κάνει το φυσικό χρώμα να οχριά μπροστά στο ψεύτικο. Τα μπλε μάτια επίσης με τα ροδακινή, σωμών, χρυσά, πορτοκαλί, χάλκινο και όλα αυτά, υποτίθεται ότι τα μπλε αναδεικνύονται με ακόμα πιο θερμά χρώματα, δηλαδή κυρίως πορτοκαλί και μπορντό και χάλκινα, ενώ τα πράσινα κυρίως με τα θερμά μοβ και τα βυσσινή, ας πούμε. Τα καστανά μάτια είναι ουδέτερα, το καφέ είναι ουδέτερο, οπότε ταιριάζει με όλα. Απλώς θα παρατηρήσετε ότι όσο πιο σκούρο είναι το μάτι σας τριγύρω, δηλαδή όσο πιο πολύ μαύρο μολύβι ή eyeliner έχετε βάλει, τόσο πιο ανοιχτόχρωμα θα φαίνονται. Και μάλιστα ένα χρώμα που συνήθως προκύπτει από τα καστανά μάτια είναι το κίτρινο ή το πράσινο, ώστε να φαίνονται τα καστανά λίγο πιο μελή. Τα καστανά μάτια λοιπόν μπορούν να φορέσουν απολύτως τα πάντα και να τα αναδεικνύουν εξίσου. Τα μελή μάτια δείχνουν φανταστικά, θεωρώ, επίσης με σκούρα μοβ και σκούρα μπλε και βυσσινή και τέτοια πάλι χρώματα, αλλά λίγο πιο ψυχρά από ότι τα μπλε μάτια. Δηλαδή θέλουμε να χτυπήσουμε στο κίτρινο ενός ματιού που είναι μελή. Έχετε μάτια που βρίσκονται στο ενδιάμεσο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, μπορείτε να τα φορέσετε όλα. Τώρα να σας δείξω μερικά παραδείγματα του τι εννοώ για χρώματα που, για παράδειγμα, δεν είναι εμφανές με πρώτη ματιά αν είναι ψυχρά ή θερμά. Έχω εδώ πέρα δύο μοβ. Αυτό θα το θεωρούσα θερμό και αυτό θα το θεωρούσα πιο ψυχρό. Αυτό έχει μέσα ξεκάθαρα πολύ περισσότερο μπλε και αυτό είναι όλο. Αυτό εννοούμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα μοβ που θα θεωρούσα ιδανικό για πράσινα μάτια. Αυτό είναι ένα άλλο μοβ που θα θεωρούσα ιδανικό για μελή. Αντίστοιχα, ένα μοβ που θα μ' άρεσε επίσης για μπλε μάτια, που είπαμε ότι το μπλε χρειάζεται όσο πιο θερμή σκιά γίνεται, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι μπορντό στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτό πλέον καταλήγει να είναι ένα μεσαίο μοβ και αυτό είναι ακόμα πιο θερμό. Όσο πιο σκούρα η επιδερμίδα, όσο δηλαδή γίνεται η μετάβαση, ας πούμε, από το χλωμό το χειμωνιάτικο προς το καλοκαιρινό το λίγο πιο μαυρισμένο, τόσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε θερμά χρώματα. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν το θεωρώ καθόλου εγκληματικό αν κάποιος, ας πούμε, με μεσαία ή μαυρισμένη επιδερμίδα πάει και κάνει κοψίματα με bronzer. Το καλοκαίρι νομίζω ότι όλο αυτό το bronze στο πρόσωπο και το ντοματί στα χείλη στην πρώτη βράση της ντομάτας, το έχω ακούσει και αυτό από μαθήτρια. Κασάνδρα, βλέπεις, γεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κολακευτικό. Αντίστοιχα, δεν θα σύστηνα τόσο θερμούς τόνους σε μία επιδερμίδα κάτασπρη, διάφανη, πορσελάνινη, όπως θέλετε το λέτε. Νομίζω ότι εκεί πέρα, όσο πιο ψυχρή η τόνη, τόσο πιο φυσικό φαίνεται το αποτέλεσμα. Όταν λέω ψυχρή, εννοώ ροζ στα μάγουλα, σχεδόν γκρι για σκίαση στο πρόσωπο, λίγο πιο σκοτωμένα ροδί κραγιόν παρά πορτοκαλί ροδακινή, για παράδειγμα.
Κάθε φορά λοιπόν που θα τίθεται το ερώτημα, έχω το τάδε φόρεμα για τον τάδε γάμο που θα πάω και είναι εμπριμέ και έχει μέσα όλα τα χρώματα, τι μακιγιάζ να κάνω? Σκεφτείτε πρώτον ότι με τα ουδέτερα χρώματα τα γήινα όλοι κέρδισαν, κανείς δεν έχασε. Δεύτερον, εφόσον έχει μέσα όλα τα χρώματα, σημαίνει ότι ό,τι χρώμα και να επιλέξετε, μέσα θα είστε. Δηλαδή το μάτι θα πηγαίνει κατευθείαν και θα ταιριάζει το χρώμα που είναι στο πρόσωπό σας με το χρώμα που είναι στο φόρεμα. Εάν δεν θέλετε να ακολουθήσετε το χρώμα που είναι στο φόρεμα, κάτι το οποίο κάνω κι εγώ, μπορείτε να πάτε προς την άλλη μεριά, του αντίθετου χρώματος. Μπλε φόρεμα, κόκκινα χείλη. Πράσινο φόρεμα, χάλκινα, smokey eyes. Και τελευταία συμβουλή. Εάν δοκιμάζετε ένα χρώμα το οποίο θεωρείτε ότι είναι εντελώς έξω από τα χρώματα που σας πάει, εντελώς έξω από τα δικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, πείτε ότι έχετε πάρα πολύ λευκό δέρμα και φοράτε ένα ζωντανό πορτοκαλί κραγιόν. Δοκιμάστε να το περιγράψετε πάρα πολύ διακριτικά με έναν τόνο που ταιριάζει στην επιδερμίδα σας και το ξέρετε. Π.χ. με ένα δαμασκηνί. Θα έχει ένα απαλό ombre, εφέ, δεν θα είναι δηλαδή ένα χρώμα τα χείλη σας, αλλά το ότι το πολύ λευκό σας δέρμα θα συναντά ένα χρώμα το οποίο ήδη σας ταιριάζει, το δαμασκηνί, και έπειτα το υπόλοιπο χείλη θα μετατρέπεται σε κάτι πιο ξένο, δηλαδή το πορτοκαλί, είναι ένας αρκετά ασφαλής τρόπος να δέσετε ένα ξένο χρώμα προς εσάς με το χρώμα του δέρματός σας. Ελπίζω να σας κάλυψα. Φυσικά γράψτε μου τις σκέψεις σας και τις γνώμες σας κάτω στα σχόλια. Αν δοκιμάσετε κάποιο συνδυασμό που δεν έχετε ξανατολμήσει και διστάζατε ως τώρα και τώρα το τολμήσατε, στείλτε μου μία φωτογραφία στο Instagram, γιατί πάρα πολύ μου αρέσει να βλέπω ότι φτιάχνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!